Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, ξαναγυρνάμε πίσω στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Άρχισε η ανθρωπότητα πάλι να ξαναθυμάται σιγά σιγά τον Βααλ, ο οποίος ζητάει από τους ανθρώπους, όπως θα δούμε και σε βίντεο που τραβήχθηκε από μια μεγάλη σατανική τελετή το έτος 2022 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, όπου η σατανική αυτή τελετή έχει ως επίκεντρο ένα μοσχάρι που, όπως θα δούμε μέσα από την Αγία Γραφή και κύριε από την Παλαιά Διαθήκη, το μοσχάρι συμβολίζει τον Βααλ. Έχει λοιπόν αυτό το μοσχάρι και δείχνει ότι ήδη η Ευρώπη λατρεύει τον Βααλ. Ο Βααλ λοιπόν τι ζητάει? Ο Βααλ ζητάει από τους ανθρώπους να προσφέρουν ιούς και θυγατέρες σε ολοκαυτώματα, δηλαδή να τους καίνε ζωντανούς προς εξευμένηση του Βααλ για να χορταίνουν το αρχιδαιμόνιο αυτό. Το χειρότερο όμως με αυτό ποιο είναι? Ότι δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο αυτή την κατάσταση, αλλά επειδή πέρασε ήδη, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την οργή του Θεού, που αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γιατί ο ίδιος ο Θεός συχαίνεται και μισεί την ειδωλολατρία όσο τίποτε άλλο. Είναι Θεός ζηλότυπος. Και εμείς με αυτό εξοργίζουμε τη ζηλοτυπία του και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη δίκαιη οργή του. Δυστυχώς. Ο λόγος λοιπόν που σιγά σιγά σας αφαιρούν τα δικαιώματα, όπως θα δούμε και μέσα από την Αγία Γραφή, τα δικαιώματα προς τα παιδιά σας, είναι για να γίνει καθεστώς και να μπορούν εύκολα και χωρίς καμία αντίρρηση και χωρίς καμία άρνηση και αγώνα να παίρνουν τα παιδιά σας και να τα προσφέρουν για θυσία στον Βααλ. Θα γίνουν και αυτά παιδιά. Δυστυχώς αρχίσαμε πάλι να ξαναγυρνάμε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης και τώρα θα δείτε για ποιο λόγο ο Θεός, αυτός ο οποίος από την αγάπη του προς τους ανθρώπους σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό και ζήτησε από τον πατέρα του να συγχωρέσει τους σταυρωτές του, θα δείτε για ποιο λόγο, γιατί μόνο αν θα πάμε σε εκείνα τα χρόνια και δούμε τι τραβούσαν οι καλοί άνθρωποι, θα καταλάβουμε γιατί είναι τόσο τιμωρός ο Θεός, δίκαιος τιμωρός. Και λέει στην Έξοδο ότι οι ειδωλολάτρες πρέπει να φωνεύονται, να εξολοθρεύονται διαπαντός. Και γιατί ο προφήτης Ηλίας έσφαξε 450 ειδωλολάτρες αρχιερείς. Γιατί οι ειδωλολάτρες αρχιερείς κάνουν όλα αυτά τα επέσχυντα πράγματα. Παίρνουν ιούς και θυγατέρες και τα θυσιάζουν. Από τους άντρες κόβουν τα γενετικά όργανα και τους κάνουν τραβεστή. Τις γυναίκες τις βάζουν να συνουσιάζονται παρθένες ακόμη με τράγους και τα μικρά αγοράκια το ίδιο. Υπάρχει παιδεραστία, υπάρχει ομοφιλοφιλία. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. Και κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει, να μπει ένα τέλος σε αυτούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό ο Θεός όρισε να υπάρχει θάνατος διαπαντός σε τέτοιους ανθρώπους. Θα το δείτε πόσο δίκιο είχε, που τώρα δεν το αντιλαμβάνεστε γιατί δεν έχετε διαβάσει για τα χρόνια εκείνα. Θα δείτε πόσο δίκιο έχει όταν θα έρθει αυτή η κατάσταση και εδώ τώρα σε εμάς. Και θα παρακαλάτε αυτοί οι άνθρωποι να φωνευτούν. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και παράλληλα ενώ βλέπουμε το βίντεο της σατανικής αυτής τελετής θα σας αναφέρω και τα εδάφια μέσα από την Παλαιά Διαθήκη τα οποία μας δείχνουν τι είναι ο Βααλ και τι ζητάει από τους ενήλικες, πώς ζητάει από τους ενήλικες να προσφέρουν τα παιδιά τους για ολοκαυτώματα. Πάμε! Έξοδος, κεφάλαιο 32, στίχος 21. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τι έκανες εσένα ο λαός αυτός, ώστε επέφερε σε πάνω του αμαρτία μεγάλη? Και είπε ο Ααρών, ας μην εξάπτει το θυμός του Κυρίου μου. Συ γνωρίζεις το λαό ότι βρίσκεται μέσα στην κακία, επειδή είπαν προς εμένα, κάνε σε εμάς θεούς οι οποίοι να πορεύονται μπροστά μας, γιατί αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος ο οποίος μας εξήγαγε από τη γη της Αιγύπτου, δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός. Και είπα προς αυτούς, όποιος έχει χρυσάφι ας αφαιρέσουν αυτό και έδωσαν σε μένα. Τότε έριξε αυτό στη φωτιά και εξήλθεν το μοσχάρι. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ζήτησαν θεούς να τους κάνει ο Ααρών. Ο Ααρών έριξε το χρυσάφι στη φωτιά και εξήλθεν θαυματουργικό στο μοσχάρι. Ποιος επέλεξε να βγει μοσχάρι? Ο Βααλ, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και όπως βλέπουμε στο βίντεο που λατρεύουν σήμερα
σε όλη την Ευρώπη το μοσχάρι, δηλαδή τον Βαάλ. Ο Βαάλ επέλεξε να βγει το μοσχάρι από τη φωτιά. Β. Βασιλειών, κεφάλαιο 17, στίχος 16. Και εγκατέλειψαν όλες τις εντολές του Κυρίου και Θεού τους και έφτιαξαν σε αυτούς τους χωνευτά ομοιώματα δύο μοσχάρια και έκαναν άλυση και προσκύνησαν όλη τη στρατιά του ουρανού και λάτρεψαν τον Βαάλ. Ορίστε που ο Βαάλ είναι αυτός που ζητά να κάνουν ο κόσμος μοσχάρια. Γι' αυτό και σήμερα στην Ευρώπη λατρεύεται μέσω του μοσχαριού ο Βαάλ. Και θα δούμε στην πορεία ο Βαάλ τι κακά θα επιφέρει στην ανθρωπότητα, ιδίως για τα παιδιά μας. Και για ποιο λόγο σας παίρνουν σιγά σιγά τα δικαιώματα στα παιδιά σας. Και διαπερνούσαν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους μέσω της φωτιάς. Και μεταχειριζόντουσαν, ορίστε, και διαπερνούσαν τους γιους και τις θυγατέρες τους μέσω της φωτιάς, δια του πυρός. Και μεταχειριζόντουσαν μαντίες και ιονισμούς και πούλησαν σε αυτούς τους στο να πράττουν πονηρά μπροστά του Κυρίου και να παροργίζουν αυτόν, να προκαλούν δηλαδή τη ζηλοτυπία του. Βλέπετε ότι παίρνουν τις κόρες και τους γιους και τους κάνουν ολοκαυτώματα, γιατί αυτά ζητάει ο Βαάλ. Και αυτά θέλουν να κάνουν και σήμερα. Γι' αυτό θέλουν σιγά σιγά να σας πάρουν τα δικαιώματα απέναντι στα παιδιά σας. Λόγω αυτών ο Κύριος οργίστηκε πολύ σφόδρα κατά του Ισραήλ και απέβαλεν αυτούς από προσώπου του. Δεν απέμεινε παρά μόνο η φυλή του Ιούδα. Α. Βασιλειών, κεφάλαιο 18, στίχος 21. Περί προφήτου Ηλιού και 450 αρχιερέων ειδωλολατρών. Και προσήλθε ο Ηλίας προς όλο το λαό και είπε: «Έως πότε θα παραπέετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν είναι ο Βαάλ, ακολουθείτε Αυτόν». Και ο λαός δεν αποκρίθηκε προς αυτό το λόγο ούτε λέξη. Τότε είπε ο Ηλίας προς το λαό: «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτες του Βαάλ είναι 450 άντρες. Ας δώσουν λοιπόν σε εμάς δυο μοσχάρια», να τα πάλι τα μοσχάρια και ο Βαάλ, η σύνδεση, «και ας εκλέξουν το ένα μοσχάρι για τον εαυτό τους και ας διαμελήσουν αυτό και ας επιθέσουν αυτό πάνω στα ξύλα και ας μην βάλουν φωτιά και εγώ θα ετοιμάσω το άλλο το μοσχάρι και θα τοποθετήσω πάνω στα ξύλα και πυρ και δεν θα, χωρίς να βάλω πυρ. Και επικαλείστε το όνομα των θεών σας και εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου και ο Θεός που θα εισακούσει με φωτιά, αυτός σας είναι ο Θεός». Όποιος δηλαδή βάλει φωτιά στο μοσχάρι. Και απαντώντας όλος ο λαός είπε: «Καλός ο λόγος». Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτες του Βαάλ: «Εκλέξτε σε αυτούς σας ένα μοσχάρι και ετοιμάστε αυτό πρώτοι, διότι είστε πολλοί, και επικαλεστείτε το όνομα των θεών σας, φωτιά όμως μη βάλετε». Και έλαβαν το μοσχάρι που τους δόθηκε και ετοίμασαν αυτό και επικαλώντουσαν το όνομα του Βαάλ από πρωί μέχρι μεσημέρι λέγοντας: «Εισήκουσέ μας Βαάλ, και ούκ η φωνή σου, ούκ είναι ακρόαση, αλλά ουδε μία φωνή και ουδής αποκρίνετο». Και χοροπηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο το οποίο οικοδόμησαν. Και περί το μεσημέρι ο Ηλίας μικτηρίζοντας αυτούς έλεγε: «Επικαλείστε με φωνή μεγάλη, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί ή ασχολείται, ή είναι σε οδηπορία, ή ίσως κοιμάται θα ξυπνήσει». Τους περιέπιζε και τους περιγελούσε ο προφήτης Ηλίας, διότι ο ψεύτικος Θεός τους δεν υπάκουε στο προσταγμά τους. Και επικαλούνταν με φωνή μεγάλη και κατακόβονταν κατά τη συνήθεια, κατά το έθιμό τους με μαχαίρια και με λόγχες, μέχρι που το αίμα ξεχύθηκε από πάνω τους. Δηλαδή, ξέσχιζαν τις σάρκες τους, ώστε να μπορούν να ουριάζουν πιο πολύ για να τους ακούσει ο Θεός τους. Και αφού πέρασε το μεσημέρι και αυτοί προφήτευαν μέχρι την ώρα της προσφοράς, και ουκ η φωνή ουκ είναι ακρόασης, ούτε φωνή δηλαδή ούτε ακρόασης, και δεν υπήρχε προσοχή, τότε είπε ο Ηλίας σε όλο το λαό: «Πλησιάσατε προς εμέ». Και όλος ο λαός πλησίασε προς αυτόν και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το γκρεμισμένο. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών του γιο του Ιακώβ, και προς τον οποίο ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγοντας: «Ισραήλ θα είναι το όνομά σου». Και οικοδόμησε τους λίθους σε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου και έκανε αυλάκι γύρω από το θυσιαστήριο που χωρούσε 2 μέτρα σπόρου και στίβαξε τα ξύλα και διαμέλισε το μοσχάρι και τοποθέτησε αυτό πάνω στα ξύλα και είπε: «Γεμίστε 4 ιδρίες, δηλαδή μεγάλα δοχεία νερό, και χύστε πάνω στα ολοκαυτώματα και πάνω στα ξύλα».
και είπε «Δευτερώστε και δευτέρωσαν» και είπε «Τριτώστε, χύστε δηλαδή νερό και για τρίτη φορά» και τρίτωσαν και περιέτρεχε το νερό γύρω από το θυσιαστήριο και το αυλάκι γέμισε όλο νερό. Και την ώρα της προσφοράς πλησίασε ο προφήτης Ηλίας και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός του Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά το λόγο σου έκανα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Υπάκουσέ με Κύριε, υπάκουσέ με για να γνωρίσει ο λαός αυτός ότι εσύ είσαι Κύριε, ο Θεός και εσύ επέστρεψες την καρδιά τους πίσω». Τότε έπεσε φωτιά πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τις πέτρες και το χώμα και έγλειψε το νερό που ήταν μέσα στο αυλάκι. Και όταν είδε όλος ο λαός έπεσαν κάτω στο πρόσωπό τους και είπαν «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας «Πιάσε τους προφήτες του Βααλ, κανείς από αυτούς σας μη σωθεί». Και έπιασαν αυτούς και κατέβασαν αυτούς ο Ηλίας στο χήμαρο Κεσών και έσφαξε αυτούς εκεί. Και είπε ο Ηλίας προς τον Αχάβ «Ανέβα, φάε και πιέ, διότι έρχεται φωνή μεγάλη βροχής». Και ανέβηκε ο Αχάβ για να φάει και να πιει. Όπως βλέπετε ήταν τέρμα χριστιανικό που ο προφήτης Ηλίας έσφαξε τους 450 αρχιερείς ειδωλολάτρες. Διότι αναφέρει στην Έξοδο ότι οι ειδωλολάτρες πρέπει να φωνεύονται. Οι ειδωλολάτρες, αυτοί που θυσιάζουν σε άλλους θεούς, πρέπει να φωνεύονται, γιατί εν τέλει καταλήγουν να κάνουν ολοκαυτώματα παιδιών, ευνουχισμούς ανδρών και γενικά να μην έχει καμία αξία η ανθρώπινη ζωή και να την δηλώνουν με το πιο άσχημο τρόπο. Ιερεμίας, κεφάλαιο 32, στίχος 34. «Αλλά έθεσαν τα βδελίγματά τους μέσα στον οίκο, στον οποίο κλήθηκε το όνομά μου για να τον μιάνουν», λέγει ο Θεός. «Και οικοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βααλ, που είναι στο φαράγγι του γιου Ενόμ, για να διαπεράσουν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους μέσα από τη φωτιά, να τους κάνουν δηλαδή ολοκαύτωμα στον Μολόχ. Πράγμα το οποίο δεν πρόσταξα σε αυτούς, ούτε ανέβηκε στην καρδιά μου να πράξουν αυτό το βδέλυγμα, ώστε να κάνουν τον Ιούδα να αμαρτάνει. Και τώρα γι' αυτά έτσι λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί αυτής της πόλης για την οποία εσείς λέτε. Θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας με ξύφος και με πείνα και λοιμό. Αυτά φίλοι μου για να δείτε για ποιο λόγο τραβάμε αυτά που τραβάμε ως έθνος και ως ανθρωπότητα. Γιατί ξεχάσαμε τον αληθινό Θεό και λατρέψαμε ψεύτικους θεούς. Ουέ και αλίμονο και αναθέματα σε όσους προσκαλούν σε ανθρώπους ή τους πλανούν να λατρεύουν ψεύτικους θεούς και όχι τον αληθινό Θεό. Αλίμονο στους σύγχρονους γραμματείς και φαρισαίους, αλίμονο στα ιερατεία, αλίμονο στο παπαδαριό, αλίμονο στα δόγματα, αλίμονο σε όποιον παίρνει τους ανθρώπους από τον αληθινό Θεό, γιατί θα έχει την τύχη των 450 αρχιερέων ειδωλολατρών.